Ο ένας τίτλος θα είχε να κάνει με το νοσοκομείο, ότι το νοσοκομείο Σύρου επέμπει σως. Και ο άλλος τίτλος θα ήταν «Η περήφανη που είμαι Συριανή». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα όλοι εδώ να παλέψουμε. Θα πούμε πολύ λίγα λόγια, γιατί η κινητοποίηση θα ακολουθηθεί ως εξής. Θα πάμε μέχρι το λιμάνι, να κλείσουμε το λιμάνι και μετά θα συνεχίσουμε παραλία. Θα καταλήξουμε πλατεία Μιαούλη στο Δημαρχείο μπροστά, όπου θα πει ο καθένας ό,τι θέλει για τη σημερινή κινητοποίηση. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο υποβαθμίζεται κάθε μέρα. Μένει χωρίς γιατρούς, έχουμε μείνει χωρίς ψυχίατρο, χωρίς νευρολόγο, έχουμε μείνει χωρίς διευθυντή χειρουργικής, ενώ είχε πάρει παράταση με δέσμευση του Υπουργού μέχρι το τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου θα μείνουμε χωρίς διευθυντή στην καρδιολογική και θα μείνουμε και χωρίς παθολογανατόμο, άρα πρόβλημα και με τις βιοψίες. Αν αυτό λοιπόν, όπως είπε η κυρία Γκάγκα, είναι ένα νοσοκομείο που λειτουργεί σωστά, τότε τα χειρότερα δεν ξέρω πώς είναι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Θέλω να συμπληρώσω επίσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επειδή κάποιοι μας κατηγόρησαν όταν είπαμε ότι λειτουργήσε κάποια στιγμή ως κέντρο υγείας, θέλω να σας πω λοιπόν ότι από τις 2 ως τις 22 Αυγούστου αυτό θα λειτουργούσε ως κέντρο υγείας, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Παρανόμως δουλέψαμε εργαστηριακή υπάλληλη και προσωπικό της αιμοδοσίας και συνεργαστήκαμε με έναν ιδιώτη χωρίς σύμβαση, τον κύριο Αλτουβά, που προς τιμήν του ήρθε και πρόσφερε υπηρεσίες οικειοθελώς. Διαφορετικά, αν δεν δεχόμασταν, αυτό για 20 μέρες θα δούλευε ως κέντρο υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπε, γύρισε την πλάτη της στις παρακλήσεις του κυρίου Ζουλουφού να στείλει εργαστηριακό γιατρό. Η Νάξος δεν έστειλε ποτέ. Εμείς είμαστε κατά των μετακινήσεων, είναι αντικίνητρο για όσους θέλουν να στελεχώσουν δομές υγείας στα νησιά. Είμαστε υπέρ των δομών υγείας ενισχυμένων στα νησιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στο λιμάνι και στην πλατεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Let's go.